με τον Βηγιαφάνη. Σπατά περιοχή, θα χάσει από τον Μπασιρού ωστόσο. Ο Κίτσος προτιμά τον Παπουλή. Υπάρχει πεσμένος παίχτης του Αποέλ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρκίνιος είναι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα από την προηγούμενη φάση. Οι παίχτες του Αποέλ ζήτησαν από αυτούς της Ομόνιας να πετάξουν εκτός, όμως το παιχνίδι συνεχίζεται. Η στιγμή που δεν το έχει διακόψει ούτε ο διαιτητής και οι πράσινοι βγαίνουν μπροστά με τον Μάθιους, ο οποίος σεντράρει στην περιοχή. Ο Ανσάρι Φάρτ παίρνει την κεφαλιά και ανοίγει το σκορ. Η Ομόνια στο 12 παίρνει προβάδισμα με τον Καρίμ Ανσάρι Φάρτ. Βλέπουμε ξανά εμείς τον γκολ. Ο Ανσάρι Φάρτ κέρδισε κατά κράτος τον Σεμπάκ μετά την σέντρα του Μάθιους. Και με άψογη κεφαλιά πιάνει στον αντίθετο βηματισμό τον Μπέλετς. Μετά από 15 λεπτά παιχνιδιού. Τελέστηκε στο πρώτο δοκάρι, το σούτ καταλήγει έξω. Σεμπάκ μετά την πάσα του Κωνσταντίνοβ. Στέλνει μια σέντρα στην περιοχή, η οποία υποχρεώνει τον Φαμπιάνο να πετάξει σε κόρνερ. Μαρκίνιος για τον Βηγιαφάνιες. Κάνει κίνηση, ο Σεμπάκ είναι άριστη, η παγιά του Βηγιαφάνιες. Ο Μακέντα θέλησε να μπει στη φάση, έβγαλε σπουδαία άμυνα ο Παναγιώτου. Στο 25. Στον κενό χώρο για τον Βηγιαφάνιες, επικίνδυνη μπαγιά, ο Μαρκίνιος δεν μπόρεσε να εκτελεί και την μπάλα να βρίσκει μεν στο χέρι του Μάθιους, ήταν όμως χέρι στήριξης. Τα καταφέρνει περίφημα, όπως είδαμε και πριν το παιχνίδι. Κεφαγιά, μπαλαμένη στην περιοχή, ο Κούσουλος. Ο της μπάλας, ο Βαγιά του Ανσάρι Φάρτ για τον Λοΐζου, σε διακόπτει τον Ανδρεά. Ο Λοΐζου πάτησε περιοχή, βρέθηκε στο έδαφος, αφήνει το παιχνίδι. Βλέπουμε ξανά εν τω μεταξύ την προηγούμενη φάση. Ο οποίος σεντράρει επικίνδυνα στην περιοχή, ο Ανσάρι Φάρτ δεν μπόρεσε. Ο Παπουλής ελεγχεί. Ανσάρι Φάρτ κάνει την τρίπλα, δοκιμάζει σούτ και στέλνει την μπάλα έξω. Είναι κόρνερ στο 62. Ο Ιρανός γεμίζει, είναι καλή η εκτέλεσή του, η μπάλα περνά στο δοκάρι. Πριν απομακρύνει ο Τβάλι. Ταλσιό. Βηγιαφάνιες αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα επέκτες του Αποέλ σε μικρό χώρο. Η σέντρα στην περιοχή, ο Μαχέτα στον Φαφιάνο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αποέλ στο 69. Με τον Ιταλό να στέλνει την μπάλα στον Βραζιλιάνο. Σπουδαία ευκαιρία για τους γαλαζοκίτρινους. Απαντούν στο δοκάρι της Ομόνιας. Ο Σαρφό μένει στην περιοχή, το πλασέ έξω. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκουν δύο μεγάλες φάσεις και απειλούν την εστία του Φαμπιάνο. Σε πλεονέκτημα ο Μαρκέτη, σέντρα στην περιοχή του από Ελοκβιλιτά. Η ασετέση βολή στέλνει την μπάλα έξω στο 75. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αποέλ. Τάλσιο εκτέλεσε απευθείας και έστειλε την μπάλα έξω. Μπαγιά του Μπέζους για τον Κακουλή. Άπλωσε το πόδι για να κόψει ο Τβαλή. Έστειλε όμως την μπάλα στον Ζαχαρίου, ο οποίος κλείνει προς τα μέσα, δοκιμάζει σουτ και στέλνει την μπάλα έξω. Τελική προσπάθεια για την Ομόνια, η πρώτη της από το 67. Στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με την ταχύτητά του σαφώς και μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Ο Μπέζους κερδίζει στην περιοχή, ο Λοΐζου το γύρισμά του, η μπάλα κοντράρει. Πέναλτι για την Ομόνια στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Διαπιστώνουμε καταρχάς ότι ο Μπέζους έφυγε από κανονική θέση. Κέρδισε καθαρά την μπάλα από τον Κρέσπο και στη συνέχεια η μπάλα χτυπά στο χέρι του παίχτη του Αποέλ που έκανε προσπάθεια να σταματήσει την μπαγιά. Ο Τβάλι ήταν. Σε χρόνο καθυστέρησης ο Ουκρανός έχει την ευκαιρία να στείλει την Ομόνια στους 4. Ο Μπέζους εκτελεί και σκοράρει. Η Ομόνια γράφει το 0-2 και έχει σκορ πρόκρισης. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεσή του στο κέντρο της εστίας και ενώ ο Μπέλετς είχε κινηθεί προς τα αριστερά